Και είναι μαζί μας. Κύριε, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης είναι ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων. Κύριε Χαλάρη, ευχαριστούμε που είστε στην Αθήνα και είπαμε, ήρθατε και θα παρουσιάσουμε εδώ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλή χρονιά. Και δίπλα του ακριβώς ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος. Σωστά είναι, κύριε Δήμαρχε. Καλακίκος είναι ο δήμαρχος Σουφλίου. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή χρονιά. Που ήσασταν και εσείς εδώ. Βεβαίως. Και βρίσκεστε κοντά μας. Άρα συμπέσαμε λοιπόν και έτσι θα ξεκινήσουμε με την κουβέντα. Κύριε Καλακίκο, από εσάς, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Δώστε μας την εικόνα στον Εύρο. Ακόμα δεν έχουν πιάσει πολλές βροχές. Δεν έχουμε το λιώσιμο των. Έχουμε χαμηλή στάθμη στο ποτάμι. Περνάνε πιο εύκολα. Τι ακριβώς συμβαίνει, πείτε μας. Σίγουρα όταν η ροή και η στάθμη είναι πολύ χαμηλή. Έχουμε μεγαλύτερη διέλευση των λάθρα που εισέρχονται στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι η πολιτεία φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι παίρνει γενναίες αποφάσεις και ειδικά είναι με την ανακοίνωση του φράκτη, της επέκτασης του φράκτη, ένα αίτημα που εμείς ειδικά στο Δήμο Σοφλίου, στα όρια του Δήμου Σοφλίου, το ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό, διότι να γνωρίζετε ότι αυτοί που εισερχόταν στη χώρα μας παράνομα επέλεγαν το σημείο του Δήμου Σουφλίου. Από είναι πιο πλευράς... εύκολη πρόσβαση, να πούμε, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Είναι πολύ πιο εύκολη. Η μορφολογία, το εδάφος, το ορεινό, το δασόδες, όλα αυτά συνέβαλαν προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Σουφλί για να εισέλθουν στο εσωτερικό της χώρας. Και μιλάμε για μια επέκταση 35 χιλιομέτρων. Προς εσάς θα είναι τώρα ο φράκτης. Σε εμάς κυρίως τα 30 χιλιόμετρα είναι στο Δήμο Σοφλίου. Βέβαια ο Δήμος Σοφλίου είναι ο μεγαλύτερος Δήμος του Νομού Εύρου σε έκταση. Έχουμε 70 χιλιόμετρα παρέμβρια περιοχή. Χρειάζονται γενναίες και άλλες αποφάσεις προκειμένου το αίσθημα της ασφάλειας να επιδοθεί στους πολίτες και ασφαλώς και εσείς εδώ στην Αθήνα να μην βλέπετε μεγάλο αριθμό μεταναστών που εισέρχονται ανεξέλεκτα στη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Χαλάρη, ακούμε ότι θέλουμε. Ναι, θέλουμε μέτρα περισσότερα. Για πείτε μας. Πραγματικά θέλουμε μέτρα περισσότερα, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η πολιτεία ανταποκρίνεται και στα αιτήματα και στις διεκδικήσεις τις δικές μας. Είναι βέβαιο ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι πάντα η πολιτική βούληση που θα πρέπει να υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φυλάξουμε καλύτερα τα σύνορά μας. Για μας κατ' επέκταση είναι και ευρωπαϊκά, αλλά πρωτίστως είναι εθνικά τα σύνορα και νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση να τα φυλάξουμε τα σύνορα. Πραγματικά. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, για πείτε μας, τι σημαίνει πάνω. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι περάσαμε δύσκολα. Κάνατε πριν μια εισαγωγή και μια σύγκριση όσο αφορά το κομμάτι, την περίοδο μάλλον του 2020, που τα νούμερα ήταν τότε, τεράστια. Ναι. Ναι, βρισκόμουν στον Εύρο τότε και ήμουν μέσα στην καρδιά ακριβώς του προβλήματος. Πραγματικά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το 2020 και ο σκοπός από την απέναντι μεριά ήταν να μας πιάσουν στον ύπνο. Δεν μας πιάσανε στον ύπνο, αλλά θέλω να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι, αν τα σταθμίσουμε, ήταν εξίσου δύσκολο. Απλώς δεν έγινε μέσα σε δύο μέρες, έγινε μέσα σε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ναι. Ναι, και οι πιέσεις που δεχθήκαμε δεν ήταν σε ένα μόνο σημείο, ήταν στο μήκος των συνόρων μας με την Τουρκία στον Εύρο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεχθήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ευτυχώς αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια αναβαθμιστήκαμε τουλάχιστον όσο φορά και το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και καταφέραμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή. Βλέπουμε σήμερα ότι η πολιτεία με αυτή τη βούληση που σας λέω νομίζω ότι ξεκινάμε πλέον μια νέα σελίδα για τη συνοριακή φύλαξη, μια νέα σελίδα για τα σύνορά μας και το πώς πρέπει να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό που θα μου επιτρέψετε να σας πω πλέον το μεταναστευτικό δεν είναι με την αγαθή έννοια που είχαμε πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια. Πλέον το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται από την Τουρκία και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε χωρίς βέβαια να αφήνουμε, να αφαιρούμε και το ανθρωπιστικό κομμάτι που νομίζω οι συνάδελφοί μου πάντα το έχουν στο μυαλό τους και πάντα το βιώνουν. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε το καλοκαίρι είχαμε την υπόθεση σε εισαγωγικά της μικρής Μαρίας τελικά. Έχετε καταλήξει εσείς, υπήρξε ή δεν υπήρξε αυτό το παιδί. Αυτό νομίζω ότι το έχουν απαντήσει πλέον όλοι και κυρίως και το Spiegel, το οποίο βέβαια ανέρεσε όλα όσα είχε πει. Αυτό όμως που θέλω να πούμε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή και η ελληνική αστυνομία και το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας αλλά και οι συνάδελφοί μου και οι αξιωματικοί στην περιοχή. Και οι στρατιωτικοί θέλω να σας. Και οι στρατιωτικοί, ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά που θέλουμε να παρεύουμε σε μια περιοχή να ρωτήσουμε το Εθνικό Κτηματολόγιο. Τι πιο ακριβές από την αρμόδια υπηρεσία του στρατού.
Δεν υπάρχει κάτι πιο αναβαθμισμένο και πιο. Το οποίο μπορείς να το βρεις ανά πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Αυτό σημαίνει δηλαδή, αν μας πει η αρμόδια υπηρεσία του στρατού ότι αυτό το έδαφος δεν είναι ελληνικό ή δεν μπορείτε να πάτε, εμείς θα πρέπει να πάμε. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες παγίδες μας βάλανε οι γείτονες τους καλοκαιρινούς μήνες που είχαμε μεγάλη πίεση να μπορέσουμε να πέσουμε σε μια τέτοια παγίδα. Υπάρχει και κίνδυνος, εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Και για τους αγρότες μας που είναι σε αυτή την περιοχή. Ασφαλώς. Και οι αγρότες μας είναι και το μάτι και είναι κοντά και στο στρατό και στην αστυνομία. Κάνουν μια αξιόλογη δουλειά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω και το ανθρώπινο πρόσωπο των συνοριακών, αλλά και το στρατού. Δεν θα αφήνουμε με κανέναν τρόπο να υπήρξε τέτοιο γεγονός και να μην επιλαμβανόμασταν. Από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτό φαινόταν ότι γινόταν στα όρια του Δήμου Σοφλίου, και οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί διαβεβαίωσαν, τουλάχιστον προσωπικά σε μένα, ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός ότι εκεί έχουμε τους πιο καταρτισμένους αξιωματικούς και του στρατού και της αστυνομίας. Και σε κανέναν δεν αφήνουμε ούτε να αφισβητήσουν κάποιες πιθανή εδάφους, αλλά και εμείς ακόμα οι κάτοικοι της περιοχής προστατεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σύνορά μας. Όσο ήσασταν εκεί και υπηρετούσατε, υπάρχει κάποιο περιστατικό που σας έχει μείνει ανεξίτηλο, σας έχει στιγματίσει? Ότι τα καταφέραμε. Κάθε μέρα, Μα είναι μεγάλο, ότι είναι και σπουδαίο αυτό. Ναι, ναι. Αργήσαμε να χαμογελάσουμε σε αυτό, γιατί δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και ξέραμε ότι ο αγώνας ο δικός μας εκείνες τις ώρες ήταν που θα έσωζε την αξιοπρέπεια της χώρας μας. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί ο σκοπός δεν ήταν να καταληφθεί η χώρα μας. Ο σκοπός ήταν να αποδοπατηθεί η αξιοπρέπεια της χώρας μας και να δείξουν πόσο εύκολα κρεμίζονται τα σύνορα, όχι με όπλα, αλλά με το μεταναστευτικό, με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Αυτό δεν πέρασε. Και όλοι οι συνάδελφοί μου τότε, και όχι μόνο από τον Εύρο, αλλά υπήρξε ένα κύμα, αν το θέλετε, από όλους τους συναδέλφους από όλη τη χώρα, που θέλαν να έρθουν να υπηρετήσουν και να προσφέρουν. Ναι. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, συγκινητικό αν το θέλετε, και μας δίνει και πολύ μεγάλη δύναμη το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι με το μέρος μας. Οι πολίτες όλης της χώρας και όχι μόνο. Φαντάζεστε, αλλά και οι Έλληνες του εξωτερικού. Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει αν είχαν ανοίξει τα σύνορα τότε, μετά με την πανδημία. Πού θα είχε βρεθεί όλος αυτός ο κόσμος? Θέλουμε να τονίσουμε δεν θα μπορούσαμε να περιθάψουμε ως χώρα, είμαστε μικρή χώρα, για να αντέξουμε τόσους πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες. Σε όλο το μήκος του ποταμού υπήρχαν και οι αγρότες, υπήρχαν και οι κτηνοτρόφοι. Ήταν δίπλα στο στρατό, δίπλα στην αστυνομία. Ενημέρωναν εγκαίρως και βέβαια επιλαμβανόταν οι αρμόδιες αρχές. Να ρωτήσω το εξής. Θα κλείσει ο Εύρος, το σχέδιο προβλέπεται μέσα στον επόμενο χρόνο να έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος του φράγματος, έτσι, της 35 χιλιόμετρων, της επέκτασης αυτής του φράχτη. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει από κάπου αλλού, να παρακάμπτουν την Ελλάδα, ίσως μέσω Βουλγαρίας, και να ξαναμπαίνουν σε ευρωπαϊκό ελληνικό έδαφος? Εγώ να το πω διαφορετικά. Για πείτε μας. Γελάσατε. Κάτι ξέρει. Ναι, μεγάλο μέτωπο, ανοίγεται άλλο ένα. Λίγο άλλο πράγμα τώρα, αλλά μπορεί να γίνει. Να το πω διαφορετικά. Πιστεύετε ή πιστεύει κανένας ότι οι διακινητές, τα κυκλώματα των διακινητών θα αλλάξουν σε εισαγωγικά επάγγελμα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά πιστεύουμε σε εσάς ότι δεν θα το επιτρέψετε. Όχι βέβαια, και νομίζω ποτέ ότι και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήδη βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι να κλείσουμε, να περιορίσουμε, αν το θέλετε, τις ροές, τις πιέσεις και τα δρομολόγια των κυκλωμάτων, που πραγματικά η Τουρκία είναι μαγνήτης αυτών των κυκλωμάτων, παγκόσμιος μαγνήτης. Και από εκεί λοιπόν ξεκινάνε να διοχετεύουν και να πιέζουν την κατάσταση σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα, πολιτικά ή οτιδήποτε, και οικονομικά ακόμη. Άρα λοιπόν ο σκοπός ο δικός μας είναι να κλείσουμε πρωτίστως τον Εύρο, και από εκεί και πέρα οφείλουμε και το κάνουμε σήμερα, απλώς δεν φαίνεται προς τα έξω. Ναι. Προσπαθούμε να κλείσουμε και τις άλλες διόδους, είτε από την ελληνοβουλγαρική. Είχαμε και από εκεί πιέσεις. Ναι. Από την ελληνοσκοπιανή, ελληνοαλβανική. Βλέπετε τι γίνεται στα νησιά. Δηλαδή σήμερα. Όχι με Βαλκάνιους, έτσι. Όχι, αλλά όχι με Βαλκάνιους, δεν μιλάμε αλλά με Βαλκάνιους. Αλλά πώς περνάνε. Περνάνε από τη Βουλγαρία και μπαίνουν. Ναι. Υπάρχουν διάφορα. Αυτά έχουν να κάνουν με τα κυκλώματα των διακινητών. Είχαμε περιστατικά που
με αεροπορικές πτήσεις από Ρωσία, Σερβία, στο τέλος φτάνανε στα Σκόπια και περνούσαν στην Ελλάδα. Τι πεζί. Αυτό πεζί, όχι, αεροπορικός, με χαρτιά, με έγγραφα, με ταξιδιωτικά έγγραφα και από Σερβία μετά τα κυκλώματα τους παραλάβαναν και τους φέρανε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ακόμη και σε αυτό όμως οφείλουμε να έχουμε λοιπόν τα μάτια μας όχι μόνο στον Εύρο. Τα έχουμε όμως στα σύνορά μας, στο εσωτερικό της χώρας. Τα κυκλώματα αυτή τη στιγμή θησαυρίζουν. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από αυτά τα κυκλώματα να φέρουν στις τάξεις τους όσους περισσότερους διακινητές ή οδηγούς, αν το θέλετε, για να φέρουν μέσα κόσμο. Όλα αυτά, δήμαρχε, από τον προστάτη των προσφύγων, το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έτσι μας κατηγόρησε και πρόσφατα. Φιλάνθρωπος. Ότι εμείς είμαστε. Εμείς το διαπιστώνουμε επί καθημερινής βάσεως πόσο φιλάνθρωπος είναι και πόσο χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους και πόσο παίζει η Τουρκία με τον πόνο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν εντός, να. Εντός βέβαια, μέρα. Γιατί εκτός πιστικοί δεν γίνονται. Να σας ευχαριστήσουμε. Ελάτε, για να θυμάστε. Κάτι τελευταίο που είναι σημαντικό, νομίζω. Κατηγορηθήκαμε από τη μεριά της Τουρκίας για τα 35 χιλιόμετρα ή τα 100 χιλιόμετρα που θα κάνουμε φράχτη στον Εύρο. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία από την άλλη μεριά των συνόρων της έχει 900 περίπου 950 χιλιόμετρα φράχτη στο Ιράν και στη Συρία. Να μην το ξεχνάμε. Και ένα λοιπόν, μέτρο να έχετε. Να πούμε όμως και εμείς κάτι σημαντικό, ότι πέρα από τους φράχτες θα πρέπει να ενισχυθούν και οι κάτοικοι των περιοχών. Σωστό, διότι σωστό, οι καλύτεροι φυλάκες έχουμε δημογραφικό πρόβλημα 22%. Τα σύνορα φυλάσσονται από τους κατοίκους και από την ανάπτυξη της περιοχής.